προφανώς υπάρχει από τουρκικής πλευράς μια διάσταση ανάμεσα στο επίπεδο της επικοινωνίας και στο επίπεδο των πραγματικών συσχετισμών. Διότι είναι πολύ σαφές και ένας νεοδιορισμένος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας θα καταλάβαινε ότι αν τα όσα λέγονται για επικοινωνιακούς εσωτερικούς λόγους αντιστοιχούσαν με την πραγματικότητα, τότε δεν θα είχε οριστεί αυτή η συνάντηση. Άρα λέτε ότι οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Ερντογάν μπορεί να ήταν εσωτερικής κατανάλωσης. 100%. Είμαστε παραμονές δημοτικών εκλογών στην Τουρκία. Είμαστε στην συμμαχία του κόμματος του Ερντογάν με το Εθνικιστικό Κόμμα των Γκρίζων Λύκων του Μπαχτσελή. Και είμαστε κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα σε μια φάση όπου η σκληρή γλώσσα του Ερντογάν σε ό,τι αφορά τη Συρία, τους Κούρδους, την εκστρατεία και τον πόλεμο που θα κάνει για να συνθλίψει τους Κούρδους αντάρτες έχουν αποδειχθεί ότι είναι μειωμένου αν όχι μηδενικού αντικρίσματος. Άρα σε κάθε ευκαιρία επικοινωνιακή που προσφέρεται ο μηχανισμός του Ερντογάν κάνει μια επίδειξη εθνικιστικής πλειοδοσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι χρησιμοποιούν για την εσωτερική ατζέντα δεν είναι και στις πάγιες επιδιώξεις τους όμως. Είναι, μα σε, η διατύπωση διαφέρει. Ναι. Τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Καλίνη είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας και με τον Ερντογάν και πριν τον Ερντογάν, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Υπό την έννοια αυτή θα σας βάλω το ερώτημα που φαίνεται απλοϊκό, αλλά το έχετε ακούσει νομίζω τελευταίες μέρες. Έχει αξία μια τέτοια επίσκεψη όταν σου βαραίνει το κλίμα για εσωτερικούς λόγους ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ή θα έπρεπε να πεις ότι ξέρεις πριν έρθω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να έρχομαι εγώ και να είναι 50 αεροσκάφη και να λέτε αυτά που λέτε. Κύριε Σαχίνη, τα 50 αεροσκάφη υπάρχουν από την εποχή οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις που κάνει η Τουρκία είναι σταθερά από τα μέσα και έως τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία από τουρκικής πλευράς, την οποία επιχειρηματολογία εμείς την απορρίπτουμε. Το να έχει επαφή κανείς με την άλλη πλευρά σε διαφορετικά επίπεδα, από χαμηλό μέσα επίπεδο κορυφής, έχει την εξής χρησιμότητα. Να μπορέσεις να διακρίνεις τι αποτελεί κομμάτι ρητορικής, τι αποτελεί κομμάτι εσωτερικής κατανάλωσης και τι είναι πραγματική πρόθεση. Και αυτό μόνο διατηρώντας ανοιχτούς διάβλους μπορείς να το ξέρεις. Εδώ έχουμε περιπτώσεις κρατών που ήταν σε εμιεμπόλεμη κατάσταση και παρόλα αυτά διατηρούσαν διάβλους επικοινωνίας. Σας αναφέρω το παράδειγμα. Μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος στη Συρία το 2011 και από το 1974 μέχρι και το 2011 υπήρχαν σε επίπεδο αξιωματικών του στρατού στα υψώματα του Γκολάν τακτικές επαφές μεταξύ Σύρων και Ισραηλινών, δύο κράτη που είναι σε κατάσταση εμπόλεμη και δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους. Πείτε μου, υπάρχει και η άλλη αφήγηση, είναι των ημερών η λέξη, ναι, που λέει πόσο σοβαρά σε λαμβάνει υπόψη του απέναντι όταν εσύ διαρκώς πας σε λογικές κατευνασμού και αυτός απλώνει διαρκώς τον τραχανά των προκλήσεων. Τον κατευνασμό δεν κατάλαβα που τον βρήκαμε. Δηλαδή δεν, ναι, αναχαιτίζει η πολεμική μας αεροπορία τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις του εναέριου χώρου και του FIR. Δηλαδή το βλέπετε σαν κατευνασμό? Εγώ το βλέπω σαν μια δυναμική απάντηση και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για σας ποια θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη αυτής της συνάντησης, υπό την έννοια ότι συναντάται ο πρόεδρος της Τουρκίας με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας? Νομίζω ότι πέραν από την ρητορική εσωτερικής κατανάλωσης, κύριος Ερντογάν είναι προσεκτικός, γιατί θα πρέπει να είναι προσεκτικός λογικά, ναι, αν και τις εκπλήξεις ποτέ δεν τις αποκλείουμε στη διεθνή πολιτική, γιατί είναι σε μια τρομερά δύσκολη θέση. Σε μια τρομερά δύσκολη θέση, γιατί τελειώνει ο πόλεμος στη Συρία και η επόμενη μέρα διαμορφώνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ατζέντα της Τουρκίας. Αυτό με διαφορετικό τρόπο του το έχουν διαμηνήσει και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Αν δείτε προσεκτικά τις συναντήσεις κορυφής Πούτιν-Ερντογάν αυτόν τον καιρό και τις διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόσαστε τον Ερντογάν μετά τις 19 Δεκεμβρίου όταν ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι φεύγει από τη Συρία, που είπε ότι περίπου μπαίνουμε μέσα και σαρώνουμε τους Κούρδους. Πού τη εισβολή του Ερντογάν? Θα έλεγα ότι όταν ένας ηγέτης χρησιμοποιεί εμπριστική ρητορική χωρίς να έχει τα μέσα και τους συσχετισμούς για να επιβάλλει την ατζέντα του, αυτό είναι μάλλον ένδειξη αδυναμίας και ανασφάλειας παρά ένδειξη σκίος.
Ξέρετε, κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα μπορούσε να πει κάποιος συνοπτικά ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι σε ποιες θαλάσσιες περιοχές εκδηλώνεται κυρίαρχα η κάθε μια από τις δύο χώρες. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Ναι. Γιατί να το θυμίσουμε για χιλιοστή φορά, ούτε η υφαλοκρηπίδα ούτε η αρρώζη είναι εθνική κυριαρχία. Σωστό. Είναι δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Σωστό. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, στο κομμάτι παραδείγματος χάρη μιας υφαλοκρηπίδας που είναι αναμφισβήτητα και ανήκει στην Ελλάδα, στον επάνω χώρο είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Πείτε μου λοιπόν, με βάση αυτό το κομβικό σημείο, θεωρείτε ότι μπορεί να ανοίξει ένα κανάλι να συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Αυτό θα ήταν το καλύτερο που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να συμβεί σήμερα ή είναι δύσκολο? Δύσκολο δεν είναι, με την έννοια ότι καταρχήν το ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις, που σημαίνει ότι τις θέλουν και η ελληνική και η τουρκική πλευρά, σημαίνει ότι με διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικά κίνητρα οι δύο πλευρές δεν θέλουν την έμπρακτη στήριξη των θέσεών τους για κυριαρχικά δικαιώματα να την αφήσουν να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα σε θερμό επεισόδιο ή σε σύγκρουση. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Όπως είναι σαφές ότι κάθε φορά που συναντιέται ένας Έλληνας πρωθυπουργός με Τούρκο πρωθυπουργό, παλιότερα πρόεδρο τώρα, και αυτό αναφέρομαι και την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή και την περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου και την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ως προκλήσεις πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα παραβιάζει η Τουρκία τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Κάθε μέρα τους αναχαιτίζουμε. Ξέρετε, επειδή εγώ έχω καταλάβει ότι το Αιγαίο δεν ανήκει ούτε στα ψάρια του, ούτε σε αυτόν που έχει το δίκιο με το μέρος του, αλλά σε αυτόν που μπορεί και εκδιπλώνεται κυρίαρχα πάνω του. Εάν δείτε λίγο, ναι, σε ειδικευμένες εκδόσεις την αμυντική ασπίδα της Ελλάδος και την αντίστοιχη της Τουρκίας και κάνετε την αναλογία και των άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Τουρκία, νομίζω έχουμε πανίσχυρες, άρτιες και αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις οι οποίες, πώς το λένε, υποστηρίζουν έμπρακτα τις ελληνικές θέσεις για κυριαρχία στο Αιγαίο. Το γεγονός ότι η Τουρκία από την άλλη έμπρακτα με τη χρήση διαφόρων μέσων θεμελιώνει αμφισβητήσεις, αυτό προσπαθεί να κάνει, να τις κατοχυρώσει, αν θέλετε. Και μάλιστα όταν αυτές οι αμφισβητήσεις έχουν επεκταθεί και νοτιότερα, στην υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου, στην Κάρπαθο, στην Κρήτη, την Κυπριακή ΑΟΣ, για σας τι δείχνει περισσότερο? Κοιτάξτε, εκτός από τη Συρία, για την επόμενη μέρα της οποίας είναι εκτός παιχνιδιού, η Τουρκία αντιμετωπίζει και δεύτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική ήττα στην περιοχή, να βρεθεί έξω από την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία είναι στη δύσκολη θέση. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχει απέναντί της την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει το Ισραήλ, έχει την Αίγυπτο, έχει τις συμμαχικές χώρες της Αιγύπτου, έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει όλες τις χώρες που μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν υπογράψει συμβόλαια εκμετάλλευση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί η Τουρκία, η πιο δυσμενής των τελευταίων δεκαετιών, και είναι προφανές να αναζητεί ο Ερντογάν περιθώρια ελιγμών για να ελαφρύνει κάπως αυτή την απομόνωση. Άρα το «μπες βγες του Μπαρμπαρός» στην Κυπριακή ΑΟΣ για σας δεν είναι κομβική σημασία σε αυτή την περίοδο, σπέβδω να πω. Κομβική σημασία θα ήταν τουρκικά πολεμικά πλοία, ναι, να εμποδίσουν τη γεώτρηση όπως είχαν επιχειρήσει να κάνουν με την έννοια. Με την Ιταλία. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης, για ρωτήστε τον κύριο Καπόπουλο, αν ανοίξει μια κουβέντα ή μια υπόσχεση τουρκική για επανειλειτουργία της σχολής της Χάλκης, σε συνδυασμό με αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλίνιν, μπορεί να ανοίξει συζήτηση για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης? Μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν, το καθεστώς των μειονοτήτων στις δύο χώρες το διέπει η συνθήκη της Λοζάνης. Κατά δεύτερο λόγο, με την αφέμαξη που έχει υποστεί η ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για δύο μειονότητες οι οποίες είναι ανισοβαρείς. Η Χάλκη είναι μια ιστορία που αφορά
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και νομίζω ότι αν οποιοδήποτε σόφρον Τούρκος ηγέτης δεν θα αντιμετώπιζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το ρόλο του με καχυποψία, αλλά θα το θεωρούσε πλεονέκτημα στα χέρια της Τουρκίας. Mm. Με την έννοια ότι είναι η Κωνσταντινούπολη η έδρα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό είναι σύν για την Τουρκία. Το να μπορεί το Πατριαρχείο να αναπαράγει την ιεραρχία του μέσα από τη θεολογική σχολή εγγράφεται στο θετικό ρόλο που παίζει η ύπαρξη του Πατριαρχείου στην Τουρκία για τα ίδια καλώς νοούμενα συμφέροντα. Δηλαδή δεν μπαίνει στη ζυγαριά των μειονοτικών. Αν ο Ερντογάν σου πει εντάξει να επαναλειτουργήσει, αλλά και εγώ θέλω να δεις τι θα γίνει με τη μουφτία. Και προσέξτε, ο Καλίν έλεγε χθες για τουρκική μειονότητα. Αυτό, κύριε Σαχίνη, το λένε από καταβολής κόσμου. Τουρκική μειονότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της Θράκης το 1930 από το ελληνικό κράτος, όταν έγινε η συμφιλίωση του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Κεμάλ Ατατούρκ, και όταν το ελληνικό κράτος σε μια χειρονομία αυροφροσύνης προς τον φίλο τότε Κεμάλ Ατατούρκ απέλασε στην Αίγυπτο τους μουφτίδες που ήταν αντιπολιτευόμενοι στην σύγχρονη Τουρκία του Κεμάλ από την Δυτική Θράκη στην Αίγυπτο. Σωστά το λέτε, θυμίζετε αυτό. Επίσης σας θυμίζω ότι στο ζενίθ της ελληνοτουρκικής φιλίας αρχές της δεκαετίας του 50, όταν είμαστε αδερφοί εταίροι στο ΝΑΤΟ, με διαταγή του ελληνικού κράτους, είναι δημοσιευμένα κείμενα, έχουν αλλάξει όλες οι ταμπέλες στα σχολεία, στα ιδρύματα, και αντί για το μουσουλμανικό βρέθηκε το τουρκικό. Και κάπως έτσι πήρε και η μπάλα τους Πομάκους, πρέπει να πούμε. Ναι, εκεί είναι πιο σύνθετο το θέμα. Παρ' όλα αυτά, η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής για τη μειονότητα μιλάμε. Θεωρείτε ότι θα επιχειρεί να το συντηρεί αυτό το θέμα ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, για να συντηρήσεις ένα θέμα πρέπει να υπάρχει υπόβαθρο. Αυτή τη στιγμή μετά το 1990 υπάρχει συνεχής προσπάθεια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων για αφομοίωση κοινωνική και οικονομική, για ισοπολιτεία στα πλαίσια μιας δημοκρατικής ευνομούμενης ευρωπαϊκής χώρας. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε ηγεσία της Τουρκίας με οποιαδήποτε αφορμή μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα στη Θράκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και σας έχω πολύ γρήγορα. Ναι. Στη Βενεζουέλα, κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω, ούτε εσείς το έχετε κάνει, στο τι είδους ηγέτης είναι ο Μαδούρο. Αλλά προξενεί λίγο κατάπληξη το γεγονός, κύριε Καπόπουλε, ότι ένα χρόνο μετά τις εκλογές θυμήθηκαν όλοι νοθευμένο αποτέλεσμα. Και πάμε σε μια ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, εγώ να το πω και χιδέα αν θέλετε, ας το ρίξω ο ίδιος το λαός. Εδώ αυτό που συμβαίνει αρχίζει και δημιουργεί ένα άλλο προηγούμενο και για την Ευρώπη. Είναι σωστές οι επισημάνσεις σας, διότι δεν πρέπει να μπούμε στην παγίδα αν είμαστε με τον Μαδούρο ή με τον Γουαϊδό. Όπως παλιά έμπαινε το δίλημα ότι όποιος είναι εναντίον των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία είναι ο παδός του Μιλόσεβιτς και του Κάρατζιτς. Yeah. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η επέμβαση στα εσωτερικά μιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι οδηγεί στο αντίθετο του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Στην Βενεζουέλα υπάρχει μια διχασμένη κοινωνία, υπάρχει ποσοστό του πληθυσμού που ακολουθεί το Μαδούρο και άλλο ποσοστό σε τι έκταση που ακολουθεί τον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο, μέχρι τώρα πρόεδρο της Βουλής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζουμε με τη φωτιά και να μια πολιτική κρίση να τη μεταβάλουμε σε εμφύλια σύραξη. Βέβαια, ξέρετε, όταν κανείς τοποθετείται σε ένα κρίσιμο διεθνές θέμα, δεν τοποθετείται με βάση τα δεδομένα του ίδιου του θέματος. Τοποθετείται με ευρύτερους διεθνείς σχετισμούς. Αυτό δηλαδή, θέλω να μου πείτε. Τι παίζεται πίσω από το εσωτερικό θέμα της Βενεζουέλας? Καταρχήν, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι κυριότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, έκαναν μια χειρονομία εναρμόνισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, με τις οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Ήτανε πρώτα απ' όλα αυτή η στάση μια χειρονομία κατευνασμού της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αμφισβητήσει από τη σκοπιμότητα ύπαρξης του ΝΑΤΟ μέχρι έχει δηλώσει την πρόθεσή του να ανοίξει και εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη και ειδικότερα με τη Γερμανία. Μάλιστα. Δηλαδή η τοποθέτηση δεν αφορά αξιολόγηση και η ιεράρχηση του τι μπορεί να σταθεροποιήσει τη Βενεζουέλα. Αφορά κυρίως εναρμόνιση ή διαφοροποίηση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περί αυτού πρόκειται. Και αν καταλαβαίνω καλά, τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει η αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπως λέει, από τον Γκουαϊδό, αλλά η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος Μαδούρο. Αυτό τον καίει αυτή τη στιγμή.
Ναι, και έχετε δίκιο ότι πίσω και αυτός έχει ένα κοινό γνώρισμα με τον Ερντογάν, έχει μια σκληρή ρητορική, αλλά προσέχει, δηλαδή είπε παραμένει μια επιλογή στρατιωτική επέμβαση. Να κλείσω με το, έχετε εδώ πολύ κόσμο που σας αγαπά, με το μήνυμα του Λευτέρη. Για ρώτησε, λέει τον κύριο Καπόπουλο, τι ήταν αυτό που είπε η κυρία Μέρκελ, δημιουργική παράταση στο Brexit κανένα χρόνο. Εδώ είναι ακριβώς. Δεν σας αφήνει κανείς, σας προσέχουν όλοι, ελάτε. Κύριε Σαχίν, είναι η ουσία της ιστορίας. Το κόστος ενός σκληρού Brexit μπορεί να είναι μεγαλύτερο για τη Γερμανία από ότι είναι για τη Βρετανία. Μπορεί να είναι το πλήγμα που θα τσακίσει την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, οι εξαγωγές της οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το διαζύγιο Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι ο γαλλογερμανικός άξονας, ο οποίος μας έκανε μια επίδειξη ενότητος πρόσφατα στο Άχεν με ένα νέο γαλλογερμανικό σύμφωνο, έχει διαφορετικές απόψεις για το Brexit. Η Γαλλία θεωρεί ότι ένα σκληρό Brexit πρέπει να αντιμετωπιστεί με τιμωρητική συμπεριφορά και να είναι μια αφορμή να εμβαθύνει η Ευρώπη προς τα μπρος. Η Γερμανία βλέπει ότι χάνει ένα όχι μόνο έναν χρήσιμο εμπορικό εταίρο, αλλά και ένα αέρισμα στις ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες. Άρα εσείς εμένετε στην άποψη ότι μάλλον πάμε σε καμία γενναία παράταση της ιστορίας, α? Μα είναι, το κόστος είναι απαγορευτικό και για τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ατυχήματα συμβαίνουν στην ιστορία. Αλλά να υπάρχει πρόθεση και οι δύο πλευρές να πάνε σε μία λύση που η οποία μπορεί να προκαλέσει πανευρωπαϊκή οικονομική κρίση, δεν το βλέπω.